Παρά μα και τιμή μα που είστε σήμερα εδώ. Ε, πολλούς Πολλού τίτλου και η Εκκλησία τη Περιοχή και Γραφείο στην Μητρόπολη. Παράλληλα όμω και ακαδημαϊκός Διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο. Μπράβο σα που τα συνδυάζετε όλα. Ευχαριστώ πολύ, αλλά και όλου όσους συντέλεσαν για να φτάσω σε αυτό το σημείο, στου καθηγητέ μου και σε πολλού άλλου που χρωστάω πολλά. Καταρχήν θα ήθελα να σα μεταφέρω τι ευλογίε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μα και σε εσά προσωπικά και σε όλο το προσωπικό του σταθμού, τη Β100 αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Σας... Δεν μπόρεσε ο ίδιος να είναι παρόν, αλλά μου ανέθεσε να τον εκπροσωπήσω. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ και επί προσωπικού και για την ευχή που δώσατε για όλους τους συναδέλφους μου εργαζόμενους στην TV100. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω από την είδηση που έχει να κάνει με την πρόσκληση που απευθύναμε στην Μητρόπολη σας, ε, καθώς την Δευτέρα, μέσως μετά το συλλαλητήριο που έγινε στην Θεσσαλονίκη για την ονομασία των Σκοπίων, για το θέμα του ονόματος των Σκοπίων, η Ιερά Μητρόπολη Δέσης Πέλης και Αλμοπίες, όπως και άλλες Μητροπόλεις της χώρας, προχώρησαν στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος ε, του ιερατικού κλήρου. Θέλω να μιλήσουμε για τα δικά σας, να μην μπούμε στη δικασία των άλλων ψηφισμάτων. Έχω μπροστά μου το ψήφισμα, ξέρω το περιεχόμενό του. Εγώ θέλω να μου πείτε τη Δευτέρα. Συγκεντρωθήκατε όλοι μαζί πόσοι ιερεί ήσασταν, πόσοι είναι στο σύνολο όλοι οι ιερεί τη Ιερά Μητρόπολη Εντέση Πέλη και Αλμοπία και ποια ήταν η λογική του ψηφίσματο. Ναι, καταρχήν οι ιερατικέ συνάξει γίνονται μία φορά το μήνα. Είναι μία διαδικασία που γίνεται τακτικά και εκεί συζητούμε και πνευματικά θέματα, γίνεται κάποια εισήγηση και όταν έχουμε τρέχοντα ζητήματα και που έχουν σχέση με την επικαιρότητα μιλούμε και γι' αυτά. Σε αυτή την περίπτωση. Το ζήτημα ήταν το μακεδονικό εντό εισαγωγικών, να το πούμε έτσι. Και ο Σεβασμιότατο πρότεινε το συγκεκριμένο κείμενο ψηφίσματο. το οποίο όλοι οι ερεί που ήμασταν παρόντε, πρέπει να πούμε ότι συνολικά είμαστε 170 περίπου κληρικοί στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσει. Βέβαια δεν ήταν και 170 εκεί εκείνη τη στιγμή, αλλά ήμασταν. Όχι, ήταν πολλοί από τι εικόνε που βλέπουμε βλέπω τώρα. Εκτό ολίγων, ναι, ναι, ολίγων οι οποίοι, πολύ... οποίοι, οποίοι βεβαίω συμφωνούν και αργότερα προσυπογράφουν και αυτό το ψήφισμα αλλά πανψηφί συμφωνήσαμε να διακηρύξουμε αυτά που περιέχει το ψήφισμα, να πούμε δηλαδή και να διατρανώσουμε το γεγονός ότι το ζήτημα το μακεδονικό έχει πολλές πτυχές, σοβαρές. Η πρώτη είναι η εκκλησιαστική πτυχή, διότι υπάρχει ένας λαός εκεί, ορθόδοξος λαός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός κοινωνίας, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, με τι άλλε εκκλησίε. Καμία εκκλησία Ορθόδοξη δεν αναγνωρίζει την εκκλησία την αυτοαποκαλούμενη Μακεδονική εκεί των Σκοπίων. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση, όπω λέμε, ακοινωνισία. Μια δύσκολη κατάσταση. Ούτε εμεί, δηλαδή, να το πω απλά, να καταλάβει και ο κόσμο, ούτε εμεί μπορούμε να πάμε να λειτουργηθούμε εκεί και να συμμετέχουμε στα μυστήρια, ούτε και αυτοί μπορούν να έρθουν σε εμά και να συμμετέχουν στα μυστήρια. Αν κάνω λάθο, διορθώστε με, θεωρώ ότι, νομίζω ότι ο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάση Ελλάδο Ιερώνημου, στη συνάντηση που είχε πριν γίνει το συλλαλητήριο τη Θεσσαλονίκη, έθεσε αυτό το θέμα στον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι. Βεβαίω, το ανακοινοθέν τη Συνόδου, διότι εκδόθηκε ανακοινοθέν αρκετά πριν το συλλαλητήριο, έλεγε, σαν πρώτο θέμα, ανέφερε αυτό και έλεγε για το ζήτημα το εκκλησιαστικό. Και στη συνέχεια, βέβαια, ακολούθησε και η διακήρυξη και με το ανακοινοθέν τη Διαρκού Ιερά Συνόδου. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε το όνομα Μακεδονία με στην ονομασία του συγκεκριμένου κρατηδίου. Τώρα, επειδή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, θα ήθελα την δική σας άποψη. Είστε μορφωμένος άνθρωπος, είστε ιερέας ε, συγχρόνω κάνετε και, καθήκοντα, δημοσιογραφικά καθήκοντα κατά κάποιο. Εντό εισαγωγικών τέλο πάντων. ένα σημείο, ε, ναι, Εντάξει, αλλά όταν είσαι σε γραφείο τύπου, επικοινωνεί με τα μέσα μαζική ενημέρωση. Εσύ δίνει απαντήσει, μιλά με όλου, έχει να κάνει με τι συνεντεύξει που θα δώσει ο Μητροπολίτη, γράφει τα κείμενα, μη τι άλλο, ξέρει να γράφει, ξέρει να μιλά, ξέρει να επικοινωνεί και συγχρόνω έχετε και ακαδημαϊκά καθήκοντα όπω προείπαμε. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν με όλε αυτέ τι ιδιότητε που διαθέτετε, ε, μέχρι πού φτάνουν τα όρια της Εκκλησίας για τα εθνικά μας θέματα. Γιατί όλοι σήμερα κάποιοι υπερβαίνουν τα εσκαμένα, κάποιοι ε, ε, θεωρούν ότι μπορούν να μιλούν για όλα. Τελικά η Εκκλησία μέχρι πού μπορεί να μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ένα πραγματικά σπουδαίο ζήτημα και υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Πρέπει να πούμε ότι με την επικαιρότητα μάλιστα αυτή διακρίνουμε διάφορες τάσεις. Υπάρχει μια τάση που λέει ότι η Εκκλησία δεν δικαιούται να, να ομιλεί, ούτε οι κληρικοί, ούτε και τα μέλη της Εκκλησίας ακόμη και η άλλη τάση που λέει ότι η, η, Εκκλησία πρέπει να μπει πρώτη αυτή να διοργανώσει τα συλλαλητήρια, αυτή να είναι η αρχή όλων όσο γίνονται για τα εθνικά ζητήματα. Εσεί τι λέτε, ε, αυτό τη δική που σας λέει, σας άποψη ναι, θέλουμε. Αυτό που λέει η Εκκλησία μας ότι ο Ιερός Κλήρος ιδιαίτερα έχει σαν πρώτη στο καθήκον την πνευματική φροντίδα των ανθρώπων και του λαού. Το να μιλήσει ο Ιερός Κλήρος για ένα ζήτημα εθνικό θα το κάνει όταν βλέπει να συντελείται μια ειδικία, Όταν βλέπουμε να συντελείται μια αδικία όπω σε επίπεδο εθνικό, είτε και σε επίπεδο κοινωνικό, όπω είναι η φιλανθρωπία, το ζήτημα τη φιλανθρωπία, τότε θα μιλήσει η Εκκλησία. Διότι δεν έχει ένα πίμνιο το οποίο είναι αποστηρωμένα και μόνον και διαχωρισμένο εντελώ από όλε τι άλλε δραστηριότητε. Οι άνθρωποι έρχονται σε εμά με όλα τα προβλήματά του και προσευχόμαστε για όλα αυτά. Και, και εσεί πάτε εκεί και εσεί με όλα, όλα τα προβλήματά σα. Όπω και εμεί, βεβαίω, ναι, είμαστε και Έλληνε πολίτε και έχουμε έτσι και εμεί τι ανθρώπινε ανάγκε που έχουν όλοι και όλοι οι άλλοι οι άνθρωποι και οι συμπολίτε μα. Γι' αυτό και εμεί, από τη μια, δικαιούμαστε σαν Έλληνε πολίτε, δεν μα έχει στερήσει κανεί τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι ούτε ακριβώς. το δικαίωμα του λόγου. Δικαιούμαστε να εκφέρουμε γνώμη, αλλά από την άλλη, δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να βγαίνουμε στην πρώτη γραμμή στα εθνικά ζητήματα. Θέλει μια διάκριση σε αυτό το πράγμα. Επομένω υπάρχουν όρια, μου λέτε. Βεβαίω υπάρχουν. Πού φτάνουν αυτά τα όρια. Το όριο είναι, για παράδειγμα, το να ε, η Εκκλησία για παράδειγμα να δώσει τη δική τη συγκατάθεση ή να, εκφρά, να εκφράσει τη, γνώση, τη την γνώμη τη μέσω συνόδου, όπω έγινε, μέσω ψηφισμάτων για ένα τέτοιο ζήτημα. Το να, παρε, το να παρευρίσκονται οι ιεράρχε σε ένα συλλαλητήριο, όπω και οι άλλοι επίση δικαιούνται και να μην παρευρίσκονται. Δηλαδή, ένα ιεράρχη μπορεί να επιλέξει να βρεθεί εκεί, άλλο να επιλέξει να μην βρεθεί εκεί. Ε... Και άλλο βεβαίω ενδέχεται να μην μπορεί να βρεθεί εκεί και να ακούσει και διάφορα σχόλια. Τώρα, εδώ μου ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο και πρέπει να το, να το βάλουμε σε μία σειρά. Γιατί στο συλλαλητήριο πραγματικά ήταν ιεράρχε, Μητροπολίτε, για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατέ μα που ήταν εκεί. Απλή ιερή ήταν πάρα πολλοί. Εγώ τουλάχιστον ήταν πάρα πολλού mm. μέσα στο συλλαλητήριο. Ε, όσον αφορά του Μητροπολίτε όμω, ήταν αρκετοί. Ε, κάποιοι όμω δεν ήταν. Τώρα εδώ τι έγινε, κινήθηκαν αυτοβούλο, κάποιο του είπε να πάνε να μην πάνε, γιατί η εκκλησία, εξ όσων γνωρίζω, ε, επιτρέψτε μου να μου επιτρέψει η οροσύνη σα, ε, μέσα σε αυτά που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια από το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφία, ξέρω ότι έχει κανόνε και όρια. Πρέπει να υπακού αυτά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο είστε στρατιώτε. Υπάρχει μια γραμμή. Δεν κάνει καθένα ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι. Βεβαίω. Η εκκλησία έχει τη δική τη κανονική τάξη και τη δική της διοίκηση, η οποία μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι δοκιμασμένη στο πέρασμα 2.000 ετών. Άρα είναι και επιτυχημένη εκ των πραγμάτων και έτσι επιβιώνει η Εκκλησία. Αλλά τι πρέπει να πούμε, διότι υπάρχει μια ε, πολύ ευρέως ε, διαδεδομένη παρανόηση, ότι δηλαδή αν ο Αρχιεπίσκοπος, λέω επί μιλήσει για ένα ζήτημα, αυτό δεσμεύει, Όλου του ιερεί και όλου του επισκόπου σε όλη την επικράτεια τη Ελλάδο. Αυτό είναι λάθο. Ο Αρχιεπίσκοπο διοικητική ευθύνη και εξουσία, αν θέλετε, έχει στην περιοχή τη Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όπω επίση στην κάθε περιοχή, ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη περιοχή, όπω ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέση, αυτό έχει την εξουσία τη διοικητική, την απόλυτη στην περιοχή. Την πέλα. Του. Για να το πω ακόμη πιο απλά για να το κατανοήσει ένα. Που δεν γνωρίζει και ο πολλή κόσμο η αλήθεια δεν τα γνωρίζει. Ε, αυτά, δεν μπορεί να ξέρει και όλε τι λεπτομέρειε. Για να επισκεφθεί ο Αρχιεπίσκοπο τη Μητρόπολη μα, να πάει οπουδήποτε να τελέσει μια θέλη λειτουργία, πρέπει να πάρει άδεια από τον Μητροπολίτη μα. Όπω θα κάνει και ο δικό μα Μητροπολίτη για να πάει σε μια άλλη Μητρόπολη, είτε στην Αρχιεπισκοπία. Για να πάει και μερικέ μερικές και φορές και βλέπουμε, σας διακόπτω ναι. εγώ γιατί η δουλειά μου είναι πούμε, Μερικές φορές όταν δεν υπάρχουν και άριστες σχέσεις με έναν Μητροπολίτη Δηλαδή λέμε εμείς τα αυτά δεν πέρασε από εκεί γιατί δεν τα έχει καλά με τον τάδε Λέμε ξέρετε τώρα αυτά εντάξει ναι. <laughs> <το. laughs> ε, γελάτε Δεν τα έχει καλά και πήγε στην άλλη Μητρόπολη που ας πούμε ταιριάζουν πιο πολύ οι απόψεις του με τον άλλο Μητροπολίτη Έτσι δεν συμβαίνουν και αυτά Πάντως, έτσι δεν εντάξει, είναι Εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Μητροπολίτες δεν είναι και άνθρωποι Προφανώ. και υπάρχουν και διαφωνίε και, κόντρες, και, και, άλλε τάσει αρκεί να είναι στα σοβαρά δογματικά και κανονικά ζητήματα. Ε, φαντάζομαι σε και σε ανθρώπινο άλλα, επίπεδο, δεν είναι. Βεβαίω. Ναι, και στα άλλα και έχει και το δικαίωμα ο κάθε ένα να έχει τη δική του γνώμη και τον τρόπο του να εφαρμόζει του ιερού κανόνε. Όλοι εφαρμόζουν του ιερού κανόνε σε όλε τι Μητροπόλεις, και Μητροπολίτε με την δική του ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αλλά δεν μπορεί να επεμβαίνει ένα Μητροπολίτη άλλο, ακόμη και ένα Αρχιεπίσκοπο, ούτε και ο Οικουμενικό Πατριάρχη. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και ο Οικουμενικό Πατριάρχη έχει ευθύνη στην Κωνσταντινούπολη, στην Αρχιεπισκοπή. Ε, γι' αυτό και ο τίτλο του έτσι ξεκινάει: Αρχιεπίσκοπο, Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη. Είναι δηλαδή συγκεκριμένη η περιοχή τη διοικήσεω όπου έχει εξουσία ένα Αρχιεπίσκοπο και ένα Πατριάρχη ακόμη. Όταν όμω συνέρχεται η Σύνοδο των Αρχιεραίων, τότε προεδρεύει. Και πάλι προεδρεύει, δεν διοικεί. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Δεν είναι όπω ο πρωθυπουργό σε σχέση με του υπουργού του δίνει μια γραμμή και το εφαρμόζουν όλοι. Πατέρ... Γι' αυτό και το ότι ήρθαν κάποιοι ε, επίσκοποι, ναι. μητροπολίτε στο συλλαλητήριο δεν σημαίνει ότι έκαναν κάποια επανάσταση. Απλώ έκαναν αυτό που του υπαγόρευε η συνείδησή του χωρί να ε, καταργούν κάποιον ιερό κανόνα και να τον παραβαίνουν ούτε κάποια εντολή. Τη Εκκλησία τη Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τα δικά σα, τα, τα, τα τη Μητροπόλη, ο Δέση Πελή και Αλμοπίας, ο Μητροπολίτη θεωρώ ότι ήθελε να, να παρευρεθεί στο Σεβασμιότατο. Βεβαίω, ναι, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, διότι ο πολλή κόσμο μπορεί να είδε ότι δεν παρέστη και ναι. να θεώρησε ότι είχε διαφορετική γνώμη. Δεν είχε διαφορετική γνώμη, το γνωρίζω πολύ καλά, διότι έχω συνομιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα με τον Σεβασμιότατο, ήθελε να έρθει, αλλά όταν έμαθε ότι δεν θα είναι ο Μητροπολίτη τη Θεσσαλονίκη στο Σελαλητήριο, ο οποίο αυτό είναι που έχει την, είναι ο κυρίαρχο, όπω λέμε, Μητροπολίτη τη περιοχή, θέλησε να μην κάνει τέτοιου είδου επέμβαση χωρί την παρουσία του οικείου Μητροπολίτου, του Αγίου Θεσσαλονίκη. Όταν yeah. βέβαια αποφάσισε ο Μητροπολίτη τη Θεσσαλονίκη να παραστεί, ήταν αργά. Διότι όσοι Μητροπολίτε ήταν στο Σιλίτρουγο που έγινε το πρωί, το γνώριζαν και ήρθαν και στο Σελαλητήριο. Οι υπόλοιποι που ήξεραν ότι δεν θα έρθει, και δεν παραβρέθηκαν στο συλλήτουργο που έγινε στον Άγιο Δημήτριο, γι' αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσαν να παραστούν εγκαίρω. Πάντω ο ίδιο παρότρινε και κληρικού και λαϊκού να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο και να βροντοφωνάξουν, όπω είπε χαρακτηριστικά, την αλήθεια για το ζήτημα τη Μακεδονία. Πατέρα Ελευθέρη, δηλαδή από βραδύ μου λέτε ότι κάποιοι Μητροπολίτε είχαν την πληροφόρηση ότι δεν θα παραστεί στο συλλαλητήριο ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ενώ την επομένη, την ημέρα του συλλαλητηρίου, ε, άλλαξαν, διαφοροποιήθηκαν οι θέσει. Από αρκετέ μέρε πριν. Από, γιατί, όχι από βραδιέ, από αρκετέ μέρε πριν. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το συλλαλητήριο, ναι. φρόντισε να πληροφορηθεί ο Σεβασμιότατο ναι. και από πολύ καλά ε, πληροφορημένη πηγή έμαθε. Επικοινώνησε δηλαδή ένα άλλο Ιεράρχη και εκ μέρου των Ιεραρχών που θέλαν να παραστούν. Όταν έμαθαν ότι δεν θα είναι ο Άγιο Θεσσαλονίκη, δεν θέλησαν να κάνουν αυτό το βήμα. Την Κυριακή όμω, που άλλαξε γνώμη ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ε, από εκεί και πέρα, όσοι βρέθηκαν εκεί το πρωί, όπω είπαμε, μπορούσαν και παρευρέθηκαν στο συλλαρυτήριο μαζί α, του όμως. Τι ώρα ήταν αυτό το συλλήτουργο, Αυτό ξεκίνησε το πρωί, 7,5 ώρα περίπου. Ναι. Και τελείωσε κατά τι 11, φαντάζομαι. Δεν ξέρω ακριβώ την ώρα, αλλά ναι. συνήθω τέτοια ώρα τελειώνουν αυτά. Οπότε τώρα από την Έβυσα ναι. ή από άλλε περιοχέ που θέλει και κάποιο χρόνο και είναι αρκετά ναι, γιατί, χιλιόμετρα. Ναι, ενδεχομένω και οι άλλοι Μητροπολίτε και ο δικό μας ο Μητροπολίτη σίγουρα είχαν κάποιο πρόγραμμα άλλο. Ναι, Εφόσον είπαν δεν θα μπορέσουμε να παραστούμε, τουλάχιστον θα κάνουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο στη δική του Μητρόπολη. Mm. Πρόγραμμα mm. παρουσία σε διάφορε ακολουθίε, μυστήρια κτλ. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό το θέμα. Ήθελα δύο ακόμη θεματάκια έτσι να θίξουμε. Ε, θα ήθελα να μου πείτε για τι πρωτοβουλίε τη Ιεράς Μητρόπολη Εντέση Πέλη και Αλμοπία, για ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Ξέρουμε ότι έχετε προχωρήσει σε πολλέ πρωτοβουλίε εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε παρουσιάσει κάποιε εξ αυτών εδώ στα Πέριξη στη Βία 100 και το Κοινωνικό Παντοπολείο και άλλες δράσεις όπως του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στα Γενιτσά με το Κοινωνικό Φροντιστήριο που είναι κάτω από τη σκέπη της Μητροπόλεως. Βεβαίως. Βλέπουμε τώρα πλάνα από το Κοινωνικό Πατοπολείο στα Γενιτσά. Mm. Αντίστοιχε δράσεις υπάρχουν και στην Έδεσα, στήριξη των αδυνάτων. Η Μητρόπολη έχει μέρημνα για τους φτωχούς, τους αδύνατους, τους πονεμένους. Βεβαίω, και από τη στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση η μέρημνα αυτή έγινε πιο συγκεκριμένη και πιο οργανωμένη. Και από τι έγινε το κοινωνικό πατοπολείο στα Γενιτσά, το οποίο καλύπτει πάνω από 150 οικογένειε. Έγιναν επίση τα γεύματα αγάπη και στα Γενιτζά και στην Έδεσα υπάρχει γεύμα αγάπη και στη Σκύδρα και σε άλλε πόλει έτσι και χωριά ακόμη σε μερικέ περιπτώσει τη Μητροπόλεω μα. Υπάρχουν ναι, το κοινωνικό φροντιστήριο, όπω είπατε και εσεί, και υπάρχουν κοινωνικά φροντιστήρια και αλλού. Στην Έδεσα υπάρχει επίση οργανωμένο κοινωνικό φροντιστήριο και σε κατατόπου ενορίε γίνονται δωρεάν μαθήματα. Και πρέπει να πούμε ότι, να μην ξεχάσουμε και αυτό, τα φιλόπτωχα ταμεία των ενωριών. Δηλαδή, όλε οι ενωρίε έχουν και ένα ξεχωριστό ταμείο για τον το τομέα τη φιλανθρωπία. Αυτά τα φιλόπτωχα ταμεία, ε, εφόσον. Έχουν κάποια εισοδήματα, αυτά τα εισοδήματα όλα τα διαχειρίζονται έτσι ώστε να πάνε στον κόσμο που έχει ανάγκη. Και αυτό γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Μητροπόλεω. Ανάλογα με τι δυνάμει που έχει βεβαίω το κάθε φιλόπτωχο ταμείο. Αλλά μπορώ να σα πω γενικά, ο προπολογισμό τη Ιερά Μητροπόλεω, του Γενικού Φιλοπτόχου Ταμείου, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα έξοδα που γίνονται και τα ποσά και τι προσφορέ, φτάνει και το 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα. Το οποίο όλο δίνεται στον λαό για αυτόν τον λόγο. Αρκετά χρήματα, μεγάλο ποσό, μεγάλο κονδύλι. Μάλιστα, σε μια σχετική έρευνα που έγινε, είμαστε από τι πρώτε Μητροπόλει στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ποσό αυτό. Και σε Εδύα. σχέση βέβαια με τον πληθυσμό που έχει. Ε, βέβαια, η όλα πάνε μας. κατά αναλογία. Βεβαίω. Ε, 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 άλλο να δίνει ένα εκατομμύριο στην Αθήνα και άλλο να δίνει ένα εκατομμύριο στην Πέλα, που είναι μια περιοχή πολύ μικρότερη. Ε, ε, ένα τελευταίο ερώτημα, Πατέρ για να σα αποδεσμεύσω, γιατί έχουμε και πολλά θέματα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να πούμε περισσότερα. Θα ήθελα λοιπόν την τοποθέτησή σα για τη δραστηριότητα του Ιδρύματο Παιδική Προστασία τη Παναγία Οδηγήτρια. Ξέρω ότι εκεί έχετε εξέχουσα θέση και λαμβάνετε ναι. σημαντικέ πρωτοβουλίε. Πρέπει να σα πω ότι έχω την τιμή να είμαι πρόεδρο του Ιδρύματο. Ανέλαβα πριν δύο χρόνια όταν εκοιμήθη ο πρόεδρο για τα περίπου 40 χρόνια τη λειτουργία του Ιδρύματο, από την ίδρυσή του δηλαδή, που συμβαίνει να είναι και πατέρα μου, ο πατήρ Χαρίτων Χαραναμπίδη. Παπαδοπέδι λοιπόν, και ακολουθήσατε την οικογενειακή ναι, ναι. παράδοση. Το μήλο κάτω από τη μιλιά, έτσι Στην δεν είναι. Ναι, ε, Βέβαια, πριν... Δεν είναι απλό, αλλά έτσι είναι. Καθόλου απλό δεν εντέλει. είναι, αλλά μάλλον ναι. εδώ ήταν φωτισμένο. Πατέρα, ελευθέρη. Σα το επιτρέψτε μου όμω. Ξέρω ότι έχετε τέσσερα παιδιά, αγόρια όλα. Ναι. Ε, θα πάνε στη μαμά πατρίδα να υπηρετήσουν. Ε, θέλω να μου πείτε, αν θα θέλατε Οβουστήμη. να γίνει κάποιο. Κάποιο Όπως... ιερέα. Θα θέλετε να ακολουθήσει κάποιο και το δικό σα μακάρι, παράδειγμα. Μακάρι και όλοι να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Και όλοι λοιπόν. Θα θέλατε και οι τέσσερι, αν μπορούσαν να γίνουν. Βεβαίω. Αρκεί να είναι ιερεί με συνείδηση ότι αυτό που κάνουν το κάνουν για να προσφέρουν στου άλλου και όχι στον εαυτό του. Όχι από ανάγκη να δείξουν κάτι για τον εαυτό του. Μεγάλη κουβέντα, είπατε. Και όταν γνωρίζει κανεί, επειδή εγώ είχα αυτή την ευλογία να είμαι κοντά σε έναν κληρικό ο οποίο είχε συνείδηση για ποιο λόγο έγινε κληρικό. Καταλαβαίνει και πόσο βαρύ είναι το ράσο και πόσο μεγάλε είναι οι ευθύνε και πως πρέπει να δίνεις λόγο συνεχώς σε όλους τους ανθρώπους και για το καλό και για το άσχημο και για τις αδυναμίες σου αλλά και για αυτά που θα μπορούσε να κάνει και δεν έκανε. Και, και βαρύ πολλά. είναι, το ράσο και πρέπει να εμπνέει στι δύσκολε εποχέ που ζούμε, γιατί το, πνί... το, πίμνιο θέλει και έμπνευση, έτσι δεν είναι. Για να έρθει στην εκκλησία, για να πιστέψει. Θέλει και άνθρωπο που κρύβει μέσα του αγάπη, θέλει χαμογελαστά μάτια, θέλει λόγο συμπονία. Θέλει πολλά. Λοιπόν, σα διέκοψα. Τη φράση σα να ολοκληρώσετε για να κλείσουμε και την συνέντευξη. Ναι, ήθελα να πω αυτό, ότι το ίδρυμά μα λειτουργεί Σαράντα χρόνια περίπου φτάνοντας τη σημερινή ημέρα. Έχει σκοπό να προστατεύει και να διαμένουν εκεί παιδιά, κορίτσια, όπως σύμφωνα με το καταστατικό του, από 3 έως 12 ετών. Κάτ' εξαίρεση βέβαια μπορούν να παραμείνουν και σε μεγαλύτερη ηλικία παιδιά, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες. Και αυτό που πρέπει να πούν είναι, είναι ότι το Ίδρυμά μας δεν έχει καμία σταθερή χρηματοδότηση, ούτε από το κράτος, αλλά και από τη Μητρόπολη αυτή τη στιγμή δεν έχει διότι δεν χρειάζεται επειδή ο κόσμος συνεχώς δίνει και χρηματικά ποσά και υλικέ προσφορές έτσι ώστε το Ίδρυμά μας να λειτουργεί όχι μόνο για τα παιδιά που έχει μέσα αλλά και για παιδιά που έχουμε έξω. Επειδή τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε λιγότερα παιδιά, επειδή φύγαν αρκετά λόγω του ορίου τη ηλικία, έχουμε 20 περίπου παιδιά που ζουν με τι οικογένειέ του στα σπίτια του και τα βοηθάμε κατοίκων. Στέλνουμε δηλαδή εκεί και τρόφιμα και άλλε Προσφορέ που έρχονται στο ίδρυμα και φροντίζουμε επίση, αν χρειαστεί, να έρχονται και στον χώρο του Ιδρύματο τα παιδιά, είτε για μαθήματα, είτε για να μπορούν μαζί με τα άλλα τα παιδιά να παίζουν και να κάνουν παρέα Πραγματικά ο η Παναγία Οδήγυπρια, συγγεννητικό όλο αυτό που περιγράψατε. Ναι, και σε... βασίζεται στην αγάπη πολλών ανθρώπων. Αυτόν, από την ανιδιωτελή αγάπη πολλών ανθρώπων. Σα λέω, γίνεται χωρί χρήματα. Ένα άτομο προσωπικό έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ιδρύμα μα, και το οποίο μπορούμε να πούμε ότι με κανέναν τρόπο δεν πληρώνεται όσο θα έπρεπε να πληρωθεί γιατί και αυτό το ίδιο με αγάπη μεγάλη συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Πάτερ Ελευθερία, σα ευχαριστώ από καρδιάς που σήμερα ήσασταν εδώ και μα παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα έτσι και τι ταπεινέ ευχέ μου να ξέρετε ότι σα τι μεταφέρω και θα σα θυμόμαστε και στην Αγία Πρόθεση όποτε βρισκόμαστε μπροστά στο θυσιαστήριο. Συγκινητικό, σα ευχαριστούμε.